Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Κάτι που ήθελα πολύ καιρό να κάνω, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έκανα. Χρόνια ήθελα να το κάνω αυτό και δεν ξέρω γιατί δεν έκανα. Θα κάνουμε ένα απλό Q&A βίντεο. Κυρίως επειδή δεν έχω ιδέα τι να κάνω και είχα πει ότι θα κάνω καθημερινά βίντεο και ξέμεινα. Κατεβάζει το GTA 5, έκανα βλακία με κάτι μοντάκια και έπρεπε να το σβήσω και ήθελα να κάνω GTA 5 βίντεο και το κατεβάζει τώρα. Οπότε, ναι, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν. Οι ερωτήσεις έρχονται από το Instagram. Το Instagram είναι τα base 1. Με κάνεις follow άμα θες να μπεις στο επόμενο Q&A. Κάνε follow. Ήμασταν 24K και τώρα κοντεύουμε τα 22. Έχω χάσει γύρω στα 2000. Κάθε μέρα μου βγάζετε follow. Τι κάνετε? Κάντε follow, παιδιά. Βοηθήστε το Instagram μου. Θα πέσει. Θα χάσω το swipe up. Θα πέσουμε τόσο κάτω. Λοιπόν, την ιδέα δεν την πήρα από κάπου, όλοι κάνουν Q&A, απλά δεν είχα τι να κάνω σήμερα και ήθελα να κάνω Q&A στο Instagram που κάνω συχνά. Όσοι είστε εκεί πέρα ξέρετε ότι κάνω Q&A συχνά και απαντάω. Απλά αυτή τη φορά απαντάω σε βίντεο. Πάμε στις ερωτήσεις σας. Ο Καζακλής ο Βαγγέλης ρωτάει, τι ομάδα είσαι? Ωραία, θέλω να ξεκαθαρίσω γιατί πολλοί με ρωτάτε και πολύ αφαίρετε σχόλια σχετικά με ομάδες και τέτοια. Δεν ασχολούμαι με ομάδες, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ, δεν βλέπω τίποτα που να έχει να κάνει με αθλητικά. Κυρίως δεν ασχολούμαι με ομάδες. Ωραία. Παλιά μου άρεσε να παίζω μπάσκετ, πλέον όπως βλέπετε, όχι τόσο. Δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Νικ Σιάμτα και ρωτάει, μετακόμισε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Και απάντησή μου είναι, φίλε, σε καμία από τις δύο πόλεις μετακόμισα στα Γιάννενα. Μόνιμα μένω πλέον εδώ πέρα, είναι ωραία. Περιμένω να μπει ίντερνετ. Κλέβω από γείτονα και δεν μπορώ να κάνω stream. Οπότε περιμένω ότι η Fortnite θα μου βάλει την κατουστάρα και θα έχω 10 upload και θα μπορώ να κάνω 1080p stream. Επίσης ξεχνάω να κοιτάω στο φακό και κοιτάω στην οθόνη έτσι εκεί πέρα. Πολύ κακό. Η Ελένη Πι ρωτάει, θα προτιμούσες να σταματάς το χρόνο ή να γίνεις αόρατος? Θα προτιμούσα να σταματάω το χρόνο. Γιατί έστω ότι γίνει κάτι το οποίο πάει να σε σκοτώσει χωρίς να το ξέρεις, έστω και γίνει κάποιο ατύχημα με αμάξι, ρε παιδί μου. Ωραία, το οποίο εσύ πας να περάσεις τον δρόμο και δεν το βλέπεις. Το να είσαι αόρατος εκεί πέρα δεν σε βοηθάει. Έστω ότι γίνεται κάποιο σεισμός και πάει να πέσει κάτι στο κεφάλι σου. Το να είσαι αόρατος πάλι δεν σε βοηθάει, θα σε χτυπήσει. Οπότε το να σταματάς χρόνο είναι καλύτερο. Βασικά το να σταματάς το χρόνο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, πιστεύω, σαν δύναμη. Τα νικάς όλα, εκτός αν είσαι ο Flash. Και δεν προλαβαίνω να σταματήσω τον χρόνο και με σκοτώσεις. Πότε βίντεο με κιθάρα? Θα το συμμαζέψω αυτό, σταματήστε. Σταματήστε, ξέρω το σχόλιο που παίρνω. Σας ξέρω, σας έχω μάθει. Θέλετε να κάνω τον καναπέ, αράξτε. Τι νομίζετε ότι επειδή θα κάνω βίντεο εγώ θα συμμαζέψω το σπιτί? Ναι, δεν με ξέρετε καλά. Γιατί σε λένε παππού ενώ δεν είσαι? Γιατί φαίνομαι μεγαλύτερος από ότι είμαι? Είμαι 25 και φαίνομαι 40. Εντάξει. Όποιος με ξαναγράψει στα σχόλια παππού. Σου βλέπω. Έτσι και με ξαναγράψει σε μένα παππού. Θα έρθω σπίτι και θα φάω το μεσημεριανό σου. Δεν θα έχει μεσημεριανό για σένα. Tips για καινούργιο στο YouTube. Κάνε βίντεο. Και άμα δεις ότι δεν είναι καλά τα βίντεο σου, ξανακάνε βίντεο μέχρι να γίνουν καλά. Δεν λέω πως τα δικά μου έχουν γίνει καλά, αλλά αυτό είναι μια καλή λύση. Δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Βασικά υπάρχει, να κάνεις Fortnite ή να πας με τη μόδα. Easy. Ωραία, είναι απλό. Άμα θες κάτι τον εύκολο δρόμο, πάνε με τη μόδα. Ή παίξε Minecraft και θα δουλεύει. Πού ζεις? Στο σπίτι μου εδώ πέρα. Ωραία περνάω. Μια χαρά, μου αρέσει το σπίτι μου. Εν τω μεταξύ δεν λέω ονόματα και τώρα μετά δεν μπορώ να τα κάνω screenshot αυτά. Ρωτάει ο Μίκαελ πώς αποφάσισες και να ξεκινήσεις στο YouTube. Μίκαελ K, καλή ερώτηση. Πριν από αυτό το κανάλι είχα ένα ακόμα κανάλι το οποίο το χρησιμοποιούσα για να κάνω χάζο tutorials που κάνουν όλοι παλιά. Με το text και το Hypercam 2 register που έλεγε από πάνω. Έκανα και εγώ τέτοια βίντεο. Και να προωθήσω κάτι σερβερ που είχα στο San Andreas στο multiplayer και Metin και βλακίες. Παλιά έκανα ό,τι να είναι βίντεο. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν άτομα στην Ελλάδα που κάνουν YouTube μέχρι που πέτυχα Cake και Zoc και είχα δει μερικά Minecraft videos τότε. Και ψήθηκα πολύ άσχημα και ουσιαστικά ξεκίνησα το κανάλι μόνο και μόνο επειδή έβλεπα Cake και Zoc. Παίζει και αυτοί τότε να είχαν ξεκινήσει, δηλαδή στα πολύ αρχικά στάδια του πέτυχα. Εγώ το 12 ξεκίνησα, δεν ξέρω πότε ξεκίνησαν αυτοί οι δύο. Αλλά νομίζω ο πρώτος ήταν ο Zoc. Νομίζω ο πρώτος gaming YouTuber παίζει να ήταν ο Zoc. Ου, έφαγε κλουτσιά. Focus. Δεν έχω ιδέα τώρα τι κάνω. Είμαι focus ή δεν είμαι. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Πόσα χρόνια κάνεις βίντεο Minecraft από τότε που ξεκίνησε το κανάλι μου? 8 χρόνια. Το ψήνεις να κάνεις feed the base? Όχι.
Δεν το ψήνω να κάνω feed the base γιατί είναι πολύ περιπλόκο και ναι. Ο Γιώργος ο Στεφανίδης λέει base γιατί είσαι τόσο όμορφος. Δεν ξέρω, έτσι γεννήθηκα. Τι έκανα. Τι έκανα. Τι έκανα τώρα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ίσα και όμοια. Τι έκανα τώρα. Ε? Τι έκανες τώρα εσύ. Όχι εσύ που μου πεις ότι είμαι όμορφος, ο άλλος. Επίσης φίλε έχω αγόρι, μην με ψάχνεις. Αφού περάσει καιρός και μάθεις καλά κιθάρα. Τι μάρκα κιθάρα θα πάρεις, ρωτάει ο Λάμπρος. Μπρο, το ξέρω, δεν έχω ιδέα. Έλεγα για αρχή Epiphone να πάρω μια Les Paul. Μου είπαν όλοι μην πάρεις Epiphone, δεν είναι καλές. Γιατί οι περισσότερες είναι μούφα στον ήχο. Έτσι είπανε, δεν είναι καμπλόγια, πάτωμα που είναι στο χώρο. Άλλοι μου είπανε να μαζέψω λεφτά για Gibson. Άλλοι μου είπανε, θα δω, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θέλω να πάρω μια καλή Les Paul αργότερα. Τώρα τι μάρκα θα είναι δεν ξέρω. Λέει ο Κατεόγλου, παππού είσαι παρθένος και στο ζώδιο αλλά και στη ζωή. Λοιπόν, ωραία μικρέ, έλα το να σου μάθω. Να σου κάνω ένα μάθημα τώρα, έτσι. Ωραία. Να σου κάνω ένα μάθημα πώς απαντάς σε τέτοιες ερωτήσεις. Όχι φίλε, δεν είμαι παρθένος. Το ζώδιο μου είναι ακριβώς ό,τι είναι το κανάλι μου. Το ζώδιο μου είναι καρκίνος. Τι έγινε, ε? Τι έγινε. Αυτό πρέπει να σταματήσω το κάνω. Τι έγινε, bro. Έγινε κάτι. Έγινε κάτι. Είπα μήπως. Εν μεταξύ αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που όλοι κράζουν. Το εύκολο content. Απλά κάνω Q&A. Δεν χρειάζεται το κόπο ούτε τίποτα. Ούτε πάνε ψάξε. Παίξε 10 ώρες για να βγάλεις ένα βίντεο στο Minecraft. Q&A, bro. Μπρο, το κάνουμε σειρά. Κάνουμε μια φορά την εβδομάδα. Ρωτώ η Βασιλάκης. Θα ξανακάνει Ireland. Ήμασταν σε κάποια φάση, το συζητούσαμε, αλλά όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί θα καταλήξουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο και μόνο για το όνομα να πάρει views. Όχι. Από μένα είναι όχι. Αλλά μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, αλλά δεν θέλω να σας δίνω και ελπίδες. Εν τω μεταξύ, πρόσφατα, πριν κάνα 2 εβδομάδες, βασικά, όχι την πρόσφατα. Πότε ποστάρα στο page του Zero Land, τι λέει. Τώρα πήγα το σχόλιο, το θυμήθηκα. Ποστάρα, τι λέει. Και όλα από κάτω, ω, επιτέλους! Μερικοί γράφανε, α, μου θύμισες να βγάλω το like, λένε, ω, θαύμα, γυρίσει ο Ireland. Εγώ απλά ήθελα να δω τι λέει, ήθελα να δω αν υπάρχει κανείς ακόμα στο Facebook. Δεν θα ανοίξει ο Ireland. Αν θα παρατούσες το YouTube και γιατί ρωτάει ο Ζήσης ο Κόλλιας. Λοιπόν, αν θα παρατούσα το YouTube, τι να σου πω. 2 λόγους μπορώ να σκεφτώ. 3 λόγους μπορώ να σκεφτώ. Ένας λόγος είναι η υγεία μου. Άμα δεν ήμουν καλά και δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Ξέρω εγώ ήμουν φουλ άρρωστος ή δεν μπορούσα να μιλήσω ή οτιδήποτε. Άμα χάσω τη φωνή μου. Τέλος το YouTube, δεν μπορείς να κάνεις βίντεο χωρίς φωνή. Τουλάχιστον το δικό μου κανάλι δεν μπορεί να συνεχίσει. Άλλος λόγος θα ήταν ότι αν έβρισκα μια δουλειά που γούσταρα πάρα πολύ και πλήρωνε και καλά και δεν μου άφηνε χρόνο για το YouTube. Γιατί είναι και χρόνος μέσα. Αν έβρισκα μια δουλειά που γούσταρα και ήθελα να το εξελίξω και δεν είχα χρόνο για το YouTube, θα το παρατούσα. Θα παρατούσα το YouTube. Αν το βαρεθώ, δηλαδή αν υπάρξει φάση που δεν θέλω να κάνω άλλο βίντεο. Movie recording has stopped. Canon! Το ξέρω ότι κάνω παράπονο αυτή τη στιγμή στην Canon για μια κάμερα που είναι του 2012. Αλλά Canon. 30 λεπτά! 30 λεπτά βίντεο και κλείνεις. Ή 15 ήταν, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, μου κλείσε το βίντεο την ώρα που μιλούσα. Κάνει έναν ήχο, ρε φίλε. Κάνει κάτι. Τώρα που είμαι εδώ πέρα, κάτι άλλο που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι θα αρχίσω φάση σκετσάκια. Είτε με φίλους, είτε το κάνω μόνος μου και θα παίζω 2 και 3 διαφορετικούς ρόλους. Και θέλω από κάτω να μου γράψετε κανένα σενεράκι. Έχω ήδη γράψει εγώ 2-3 στο μυαλό μου. Έχω κάτι πολύ βασικό. Αλλά άμα έχετε κι εσείς κάτι, ένα απλό σενάριο, μια ιδέα. Δεν σου λέω να μου πεις, ξέρω εγώ, είναι αυτός ο χαρακτήρας και εξελίσσεται έτσι. Μια πολύ απλή ιδέα. Πολύ, πολύ γενικό. Αν μπορείς να μου προτείνεις και εγώ θα το εξελίξω. Σε αυτό είμαι καλός. Σε αυτό είμαι καλός. Αν έχω μια ιδέα, μπορώ να εξελίξω κάτι γύρω από αυτό. Ο Σταύρακας ρωτάει τι θα άλλαζε στο setup σου. Το μόνο που θα άλλαζα, ρε παιδί μου, το οποίο ακόμα δεν χρειάζεται, Σταυράκα φίλε μου, είναι το 2 πράγματα. Το PS4 Slim θα το έκανα Pro, για να παίζω με λίγα frames παραπάνω τον Bloodborne, όχι τίποτα άλλο. Και την κάρτα γραφικών, την 970, και τρέχει ακόμα στα 1080 ό,τι game θέλω για να το κάνω record. Γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν παίζω τόσο πολύ games στο PC. Γενικά δεν παίζω τόσο πολύ games, είναι μόνο να κάνω όταν δεν να κάνω βίντεο. Εκτός άμα είναι να κάτσω στο σαλόνι και παίζω Forza το 3. Δεν έχω πάρει το 4 γιατί μου φαίνεται ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με το 3. Ο Ανδρέας. Ανδρέας.
Ρε μπρο. Ρωτάει τι πρόγραμμα χρησιμοποιείς για να κάνεις edit τα βίντεο σου. Να ξεκινήσω με τι πρόγραμμα κάνω record τα βίντεο πέρα από αυτή τη στιγμή που κάνω με κάμερα. Το gameplay το κάνω record με Bandicam, το οποίο το αγαπώ το πρόγραμμα. Edit κάνω το βίντεο με δύο προγράμματα. Ένα το Premiere, το Adobe Premiere, και το Adobe Audition. Το Audition είναι αυτό που παίρνει τον ήχο από το clip, το μικρόφωνο το δικό μου, και το κάνει πολύ καλύτερο. Το καθαρίζει, του βάζει πιο ωραία. Δηλαδή, αν ακούσει το τελευταίο μου βίντεο, είναι λίγο πιο προσεγμένο. Απλά επειδή είναι κενός ο χώρος πίσω από το γραφείο, έχει λίγο ηχό ακόμα. Πρέπει να βάλω πράγματα εκεί. Το χάρη στο εικονό μου, ρωτάει πώς ξεκίνησε στα video games. Απλά θυμάμαι από μικρό ότι είχαμε κονσόλες στο σπίτι. Είχαμε το Nintendo 64, όχι το 64. Ένα Nintendo, ό,τι να είναι, πιο παλιά από το 64. Ήταν που είχε το πρώτο το Mario και είχε και εκείνο που είχε στα δύο πιστόλια και σκότωνες κάτι χήνες και τις έπιανε ο Λύκος, ο σκύλος. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Duck Hunt νομίζω λέγεται το παιχνίδι. Και μετά θυμάμαι ότι πήραμε PS1. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε εκεί ήταν το Rayman. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε σε κονσόλα με χειριστήριο κανονικό. Σε PlayStation ήταν το Rayman, Spyro και Crash. Αυτά θυμάμαι. Και μετά πήγα 6 χρονών και τους έπρεξα τα αρχίδια να μου πάρουν το Game Boy Color, το οποίο ακόμα δουλεύει. Το 2000 ήμουνα 6 χρονών. Πήρα το Game Boy Color μαζί με την κόκκινη, τη Red, την καθέτα, την Pokémon. Και από 6 χρονών μέχρι το 2006 έπαιζα Pokémon, έφτασα μέχρι Emerald. Και μετά για πολλά χρόνια είχα αφήσει τελείως το gaming, μέχρι που έφτασα Λύκειο. Και το ξαναξεκίνησα και έκανα κανάλι. Είχα κάνει μεγάλο διάλειμμα από gaming, κυρίως γιατί δεν είχα PC. Αυτά ήταν, παιδιά, για σήμερα. Κάναμε ένα Q&A, πολύ απλό βίντεο. Το χάρηκα. Ξέρεις τι, να κάνουμε έτσι, να βρούμε μια σειρά, φίλε. Να είναι κανονική σειρά, να μην είναι gaming. Και δεν μου έρχονται ιδέες. Πέρα από αυτό με τα σκιτζάκια που σας είπα, αυτό θα έρχεται. Απλά το θέμα είναι να μου έρχουν ιδέες. Άμα μου έρθουν ιδέες, θα κάνω ωραία πράγματα. Και. Ήταν ωραίο. Ήταν εύκολο βίντεο. Βγήκε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε ερωτήσεις. Και εμείς τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάθε μέρα στις 3 η ώρα, εκτός τα Σαββατοκύριακα που είστε ξύπνοι και δεν έχετε σχολείο, το βάζω 12.30. Το ξέρω ότι δεν έχετε όλοι σχολείο, απλά οι περισσότεροι έχουν. Ξέρω το δημογραφικό μου, ξέρω τι ηλικίες με βλέπουν. Ωραία. Γεια σας.